Τα θέματα με τη γείτονα χώρα, όλο ένα κάθε μέρα, βλέπουμε να διογκώνονται. Τι στάση θεωρεί ότι θα έπρεπε να κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στον Ερντογάν? Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν χειροπιαστά και γραπτά πράγματα, αν πραγματικά αποφασίσουν. Και ότι πριν από 10 λεπτά είδα στον Α ότι μετακίνησαν το πρόβλημα για το Σεπτέμβριο. Δηλαδή μέχρι τότε δεν θα πάρουν απόφαση, ούτε μέτρα σκληρά φαίνεται να πάρουν μέχρι τότε. Ίσως θέλουν χρόνο, διότι έχουμε κατά την άποψή μου, εγώ θα το πω, 2 μειονεκτήματα σοβαρά. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος δεν είπε ποτέ κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά. Έχουν σχέσεις οι γαμπροί δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το λέω χωρίς φόβος και χωρίς πάθος. Γαμπρός Τραμπ και γαμπρός Ερντογάν, από τη μία πλευρά. Από την άλλη είναι φύση και θέση φιλότουρκος. Εάν ο κορονοϊός τον στείλει στο σπίτι του Τραμπ, μπορεί να αλλάξουν κάπως τα πράγματα και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πλέον ισχυρά αερίσματα και στην Ευρώπη, όχι μόνο από μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία. Δεν έχουμε σαφώς, ποτέ δεν είχαμε τη Γερμανία κοντά μας. Είναι τα συμφέροντα των Γερμανών οικονομικά τόσο πολύ δεμένα με την Τουρκία, που εν πάση περιπτώσει δύσκολη θα γίνει η προσπέλαση. Αλλά πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι ότι νέο Οθωμανισμός δεν περνάει στον τόπο αυτόν μέσω Ερντογάν. Δεν είναι με θλίβη, με στεναχωρεί η Αγιά Σοφιά, αλλά ο Ερντογάν έχει άλλου είδους βλέψεις. Θέλει να εξαφανίσει τον Κεμαλισμό και να πάρει τη θέση του Κεμάλ Ατατούρκ, δηλαδή του πατερούλη, ή αν θέλει περισσότερο να γίνει ο Χαλίφης. Και αν δεν το προσέξουν, ο Ερντογάν είναι ένας μικρός τζιχαντιστής. Θα τον νιώσουν στο πλευρό τους γρήγορα οι Ευρωπαίοι. Αλλά τότε θα είναι πολύ αργά. Διότι υπάρχουν πολλοί Γάλλοι, Γερμανοί, Εγγλέζοι που είναι ανεθρεμένοι με τζιχαστικές απόψεις και αρχές. Και ξέρουμε πώς δουλεύει η τζιχάντ. Έτσι. Φτάνει λοιπόν τόσα μέτωπα που έχει η Τουρκία, πρέπει να τα κλείνει σιγά σιγά και να πάψει να είναι μοναχοφάγες, να θέλει όλη την Ανατολική Μεσόγειο δική της. Φυσικά μπορεί να έχει κάποια δίκαια, αλλά πρέπει να τα βρουν με το δίκαιο της θάλασσας, με το διεθνές δίκαιο, να ταυτίζονται. Αν υπήρχε μία ελπίδα και ήταν έτοιμος ο Ερντογάν να μπει στην Ευρώπη, μόνο με αυτό που έκανε βεβήλωσε τον πολιτισμό και πολύ σωστά είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ότι δεν ταπεινώνει κανείς τα μουσεία, τα μουσεία ταπεινώνουν τους κυβερνώντες.